την ψυχή που πεθαίνει, τη βγάζει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ από το στόμα με εντολή του Χριστού, ενώ ο φύλακας άγγελος παραμένει τιμή σένεκεν δίπλα στο νεκρό σώμα μέχρι αυτό να ταφεί. Είναι υπέρτατη τιμή για εμάς τους Ορθόδοξους ο Χριστός να έχει ορίσει τον αρχηγό των αγγέλων, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ τον Ταξιάρχη, να παίρνει την ψυχή μας. Αυτό ισχύει μόνο για τους Ορθόδοξους. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παραδίδει την ψυχή στα χέρια άλλων αγγέλων που την παραλαμβάνουν και αναχωρούν για τον τελωνισμό. 3 ημέρες τελωνίζεται η ψυχή. Δεν τελωνίζονται όλες οι ψυχές. Οι εξομολογημένοι περνούν τα τελώνια σφήνα με το εξπρές. Τελωνίζονται μόνο όσοι έχουν ανεξομολόγητες αμαρτίες. Αν υπάρχει κάποιο ανεξομολόγητο αμάρτημα κάτω από το θανάσιμο αμάρτημα, ζυγίζεται τότε με τα καλά έργα. Υπερνικούν τα καλά και προχωράει στο επόμενο τελώνιο μέχρι να φτάσει στον Χριστό μας. Εάν όμως κάποια ψυχή σε κάποιο τελώνιο βρεθεί να έχει κάποιο θανάσιμο αμάρτημα που δεν το έχει εξομολογηθεί, επιτόπου τότε γκρεμίζεται και κολλάζεται. Οι άνθρωποι κολλάζονται κυρίως στο τελώνιο της μαγείας, δηλαδή του σατανισμού, και της σαρκικής ανηθικότητας, δηλαδή της πορνείας. Όταν περάσει το τριήμερο και η ψυχή περάσει τα τελώνια, τότε οδηγείται από τον άγγελο στην ανθρωπότητα του Χριστού, διότι η θεότητά του δεν φαίνεται. Η ψυχή βλέπει τον Χριστό που έχει τη μορφή όπως τον βλέπουμε εμείς στις εικόνες μας. Ο Χριστός δεν έχει άλλη μορφή. Ως γνωστόν, την τρίτη μέρα η Εκκλησία μας, ως φιλόστορχη μητέρα, προσκομίζει τα κόλυβα της τρίτης ημέρας. Αυτά τα τριήμερα κόλυβα παρίστανται ενώπιον του Κυρίου όταν η ψυχή προσκυνάει τον Χριστό. Το κάθε σπυράκι σιταράκι από τα κόλυβα είναι προσευχές αυτών που δέονται εξ ονόματος αυτής της ψυχής. Εφόσον η ψυχή προσκυνήσει τον Χριστό, ο Χριστός την ευλογεί χωρίς να πει απολύτως τίποτα. Ο Θεός δεν αποφαίνεται, αλλά η ψυχή διαισθητικά ξέρει ότι επειδή πέρασε τα τελώνια είναι σωσμένη, περιμένει όμως την επικύρωση της σωτηρίας της. Στη συνέχεια παίρνει ο φύλακας άγγελος την ψυχή και σε χρόνο μηδέν την πάει πάλι πίσω στη γη. Την πάει στα μέρη που γεννήθηκε, μεγάλωσε, κάνοντάς την περιήγηση σε όλη της τη ζωή. Η ψυχή θα θυμηθεί λεπτομέρειες που της είχε λησμονήσει παντελώς και τα καλά και τα κακά έργα της και όλες τις αμαρτίες που έκανε, εξομολογημένες και μη. Τότε η ψυχή διαπιστώνει εμπειρικά ότι ο Χριστός είναι πανταχού παρόν και γνωρίζει τα πάντα. Αυτό το δρομολόγιο της παραμονής της ψυχής επί της γης διαρκεί από την τρίτη μέρα έως την ένατη ημέρα. Την ένατη μέρα παίρνει ο άγγελος την ψυχή και την παρουσιάζει και πάλι στον Χριστό για να τον προσκυνήσει. Και βάζουμε τώρα τα κόλυβα της ένατης μέρας, με τα οποία η Εκκλησία μας και οι πιστοί δέονται υπέρ ελέους αυτής της ψυχής. Ο Χριστός ευλογεί τότε την ψυχή, αλλά και πάλι δεν αποφαίνεται. Από την ένατη μέρα και μετά αρχίζει το μεγαλύτερο μέρος των εκπλήξεων. Παίρνει ο φύλακας άγγελος την ψυχή και την οδηγεί στον Παράδεισο. Η ψυχή θα δει τον Παράδεισο από την ένατη έως την 24η μέρα. Δεν θα μπορέσει όμως με κανένα να συνομιλήσει και θα είναι σαν να βλέπουμε κάποια πρόσωπα τα οποία θα χωρίζονται από εμάς με ένα αδιαπέραστο διαφανές τζάμι. Η ψυχή μόνο θα βλέπει, αλλά δεν θα μπορεί να επικοινωνεί και ούτε να ακούει το τι συμβαίνει στον Παράδεισο. Την 25η μέρα παίρνει ο άγγελος την ψυχή και την πάει στον Άδη
και ισχύει το ίδιο και για εκεί. Δηλαδή υπάρχει ένα αδιαπέραστο, διαφανές τζάμι και βλέπει μόνο, χωρίς να επικοινωνεί. Το λυπηρό θα είναι όταν η ψυχή θα δει εκεί κάποια αγαπημένα πρόσωπά της. Εκεί στον Άδη, μόνο την αφάνεια, δηλαδή τον πάτο της κόλασης, δεν θα μπορεί κανείς να δει. Κατά την 40η μέρα και αρχίζουμε να μετράμε σαν πρώτη μέρα, τη μέρα της κοίμησης, βάζει πάλι μετάνοια η ψυχή στον Χριστό. Και τότε ο Χριστός αποφαίνεται για το που θα πάει η ψυχή για πάντα. Γι' αυτό και η Εκκλησία βάζει τα κόλυβα της 40ης ημέρας, τα οποία είναι και τα πιο σημαντικά. Με αυτόν τον τρόπο, η ψυχή θα έχει την εμπειρία όλου του νοητού κόσμου και θα βεβαιωθεί ότι όντως όλα υπάρχουν και τίποτα δεν είναι παραμύθι. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι άγγελος, δηλαδή κτιστό, αόρατο και τέλειο πνεύμα, το οποίο δεν το περιορίζει ούτε ο χρόνος ούτε ο χώρος. Επιπλέον, είναι και ο μόνος ο οποίος ονομάζεται Αρχάγγελος κατά την Αγία Γραφή, καθώς και ένας των πρώτων αρχόντων και άρχων, και το όνομά του σημαίνει «Ποιος είναι όμοιος με τον Θεό?». Είναι άγγελος ο οποίος εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Αιωσφόρος, το όνομα του οποίου σημαίνει «αυτός που φέρει το φως», ενώ κατήχε την ύψιστη θέση στην κτιστή τελειότητα, ηγήθηκε μικρή ομάδα στασιαστών αγγέλων, τους μετέπειτα δαίμονες, οι οποίοι ήθελαν να μην υπακούσουν στις διαταγές του Θεού και αυτοί επαναστάτησαν. Τη στιγμή εκείνη, ο έως τότε απλά άγγελος Μιχαήλ ανέλαβε σημαίνοντα ρόλο στην υποστολή της ανταρσίας του Αιωσφόρου, κερδίζοντας έτσι τον τίτλο του Αρχάγγελου. Μάλιστα, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Ταξιάρχης ήταν εκείνος που ανήγγειλε στον Αβραάμ την ανάγκη θυσίας του γιού του, του Ισαάκ, ενώ ήταν και εκείνος που οδήγησε τον λαό του Ισραήλ στη φυγή από την Αίγυπτο. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.